Κύριε Υπουργέ, συζητάμε το σοβαρό πρόβλημα της σύνδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Έχει προηγηθεί ερώτηση του ΚΚΕ και απάντηση από την κυβέρνηση και τον Δήμο Ηρακλείου. Οι απαντήσεις δυστυχώς κινούνται στην κατεύθυνση του κόστους ωφέλους, των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, της παραπέρα ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών σε βάρος της επάρκειας αλλά και της ποιότητας νερού στην πόλη του Ηρακλείου. Αρνείστε την αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, την κατάργηση του ΦΠΑ στη τιμή του νερού λόγω υποχρεωτικότητας της κοινοτικής οδηγίας 2006 που εμπορευματοποιεί το νερό, η δε απάντηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου όχι μόνο δεν ικανοποιούν, αλλά συγκαλύπτουν τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες. Δεν απαντά κανείς στο ένα και κρίσιμο ερώτημα, το πώς θα λυθούν τα ζητήματα επάρκειας και ποιότητας νερού χωρίς λαϊκή επιβάρυνση. Καμία αναφορά συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη. Πρώτον, για τη συνολική άσχημη οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΗ. Γνωρίζετε τα δάνεια Μαμούθ, με ευθύνη των προηγούμενων δημοτικών αρχών, το υψηλό κόστος λειτουργίας και το κόστος ενέργειας και πολλά άλλα. Για τη δραματική κατάσταση από την έλλειψη προσωπικού και τους μισθούς πείνας. Μηχανικός με 800 ευρώ μισθό και την ίδια στιγμή να απειλείται με ποινικές ευθύνες αν κάτι δεν πάει καλά. Για την έλλειψη απαιτούμενων πόρων και άρνηση του κράτους να σχεδιάσει, να προσανατολίσει, να χρηματοδοτήσει έργα και επενδύσεις για την επίλυσή τους. Ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Ηρακλείου έχει ενσωματώσει 4 επιπλέον δήμους χωρίς πόρους μέσα και προσωπικό. Η ΚΑΠ δραματικά μειωμένη. Τα προβλήματα ίδρυυσης διωγγώθηκαν με δίκτυα παρκεωμένα. Για την πλήρη αντικατάσταση των παλιών δικτύων, οι ανάγκες ξεπερνούν τα 600 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής έχει χρηματοδοτηθεί και συμβασιοποιηθεί η αλλαγή δικτύων μόνο 260 χιλιόμετρα. Τα 150 εκτελέστηκαν. Τα 110 ακόμη είναι ανεκτέλεστα. Τι θα γίνει με τα άλλα 340 χιλιόμετρα? Το ελάχιστο προσωπικό της ΔΕΙΑΗ που έχει απομείνει για έναν υπερδήμο λόγω συνταξοδοτήσεων και απαγόρευσης νέων προσλήψεων και παρά την υπερπροσπάθεια και εξειδικευμένη έμπειρη δουλειά τους, δεν μπορούν αντικειμενικά να λύσουν από μόνοι τους ένα σύνολο προβλημάτων και ιδίως τις επάρκειες και ποιότητας του νερού. Αυτό είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα. Ναι, αλλά ο λαός λέει το νερό νεράκι, κύριε Υπουργέ. Πληρώνει για να πιει εμφιαλωμένο νερό, ενώ οι πολυήμερες διακοπές νερού το ταλαιπωρούν. Το φράγμα Ποσελέμη, που το 2020-2022 κάλυπτε το 50% των ετήσιων αναγκών, το 2023 έπεσε μόλις το 30-35%. Και αναγκάζεται η ΔΕΙΑΗ να καταφεύγει στις υφιστάμενες γεωτρήσεις, υπερεξαντλημένες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Η ΔΕ2 αγωγή Μαλίων και Κέρης Κουρσών Ατυλίσου είναι παλή με συνεχείς τράυσεις. Είναι από αμίαντο και αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων, ενώ λόγω παλαιότητας είναι συχνές και πολυήμερες οι διακοπές του νερού. Οι τραγικές ελλείψεις νερού και η κακή ποιότητα δεν οφείλονται στη λειψιδρία που λένε ή στις κακές καιρικές συνθήκες. Είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που εφάρμοσαν απαρέγκλιτα οι δημοτικές αρχές για τη διαχείριση του νερού, ώστε να στρωθεί πιο εύκολα ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης. Όποιος λοιπόν σιωπά για το χάλι στην ίδρυυση του Ηρακλείου, δυστυχώς υπηρετούν την εφαρμοζόμενη πολιτική και συντάσσονται με τα σχέδια της κυβέρνησης για τη βαθύτερη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Το κόμμα μας πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΗ συντάσσονται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αγωνιζόμενοι για νερό, κοινωνικό αγαθό, φθηνό, ελεγμένο και ποιοτικό. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με βάση όλα τα παραπάνω, τι προτίθεστε να κάνετε για να λυθεί το σοβαρό πρόβλημα ίδρυυσης στην πόλη του Ηρακλείου για να έχει επάρκεια, φθηνό, καθαρό νερό, ελεγμένο? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Συνδεκάκη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Συνδεκάκη, κάνετε μια ερώτηση, η οποία αφορά κατ' εξοχήν ένα θέμα της αυτοδιοίκησης και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και ειδικά της ίδρυυσης και της αποχέτευσης, την οποία ο Δήμος Ηρακλείου την εκτελεί μέσω της ΔΕΙΑ. Πράγματι, είναι γνωστό το πρόβλημα της υδροδότησης Κρήτης και ιδίως οι μεταβολές που υπάρχουν, κυρίως το φράγμα το Ποσελέμη, 50% είπατε, 35% φέτος του χρόνου, πιθανόν να είναι και λιγότερο. Άρα, αυτό που ξεκίνησε και κάνει η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, όπως μας ενημέρωσε
είναι να συντηρήσει και να ετοιμάσει όλες τις γεωτρήσεις που υπάρχουν εν ώψη του καλοκαιριού, ιδίως και τις μόνιμες, να το πω έτσι, και τις εφεδρικές, να αξιοποιήσει νέες γεωτρήσεις όπως αυτή στον Άγιο Μύρονα και να προχωρήσει στην ανανέωση αδειών για δύο επιπλέον γεωτρήσεις. Τώρα, όσον αφορά το δίκτυο μέσα στην πόλη Ηρακλείου, η ΔΕΙΑ Ηρακλείου έχει κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Από τα 600 χιλιόμετρα που υπάρχει, βρίσκεται σε αντικατάσταση σχεδόν το σύνολο του δικτύου ίδρυυσης εντός σχεδίου περιοχές, και το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στο 24. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι έργα τα οποία γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ήδη έχουν επενδυθεί από τη ΔΕΙΑ για την ανακατασκευή 400 περίπου χιλιόμετρων από τα 600, περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει σχέδιο από τον Δήμο Ηρακλείου για την αξιοποίηση και την αντικατάσταση του νερού, και από εκεί πέρα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και ιδίως αυτά που θα ξεκινήσουν, γιατί όπως γνωρίζετε και το πρόγραμμα Τρίτης έχει πλέον φτάσει στην οροφή της χρηματοδότησης, θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τη χρηματοδότηση. Το σίγουρο είναι ότι οι βασικές υποδομές σε όλη την Ελλάδα που είναι ίδρυυση και αποχέτευση είναι εκ των ουκ άνευ και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα όπου υπάρχει. Υπάρχει δυνατότητα κοινωνικού τιμολογίου, επειδή το ρωτάτε, στο οποίο φέτος εντάχθηκαν και οι τρίτεκνοι. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών. Νομίζω ότι έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από τη ΔΕΗ Ηρακλείου, η οποία θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στην χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες. Ένα σχόλιο μόνο, ότι πρώτον οι ΚΑΠ δεν αφορούν την ίδρυυση και την αποχέτευση, και δεύτερον, καμία ιδιωτικοποίηση του νερού δεν υπάρχει. Υπενθυμίζω ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία πήρε πίσω τις μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ από το υπερταμείο και τις επέστρεψε στην κεντρική κυβέρνηση προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά οι δύο αυτές κομβικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίηση. Ίσα-ίσα υπάρχει θέμα ενίσχυσης όλων των ΔΕΙΑ της χώρας και κατάρτισης ενός στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες, τη μείωση των απολειών νερού και την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, οι οποίοι δεν είναι σε αυθονία πλέον. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Συντικά, και έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε. Και είναι αδυναμία να απαντήσετε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ποιο είναι το σχέδιο, ποια είναι η χρηματοδότηση, ποια είναι τα έργα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση αυτών των έργων. Να γίνει σαφές ότι οι Ηρακλειώτες, κύριε Υπουργέ, πίνουν εμφιαλωμένο νερό. Προσέξτε, η τέταρτη πόλη στην Ελλάδα πίνει εμφιαλωμένο νερό και την ίδια στιγμή καλείται να πληρώνει επιπλέον για το νερό μέσω της ΔΕΙΑΗ. Και δεν έχει να κάνει με την υπερπροσπάθεια των εργαζομένων της ΔΕΙΑΗ που πραγματικά δίνουν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Και όλα αυτά συμβαίνουν, προσέξτε, τη στιγμή που οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες γεμίζουν τις πισίνες τους και είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες στη ΔΕΙΑΗ. Και η Δημοτική Αρχή αφαιρεί υδρόμετρα σε όσους δεν ρυθμίζουν τις οφειλές, επειδή μιλήσατε για κοινωνικά τιμολόγια κτλ. Ενώ η ακρίβεια θερίζει. Ακόμα και η διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων έως 95% σε ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών που κοκορεύει τη Δημοτική Αρχή ισχύει εάν εξοφλίζουν όλες τις οφειλές εφάπαξ. Είναι καθαρά εισπρακτικό μέτρο. Καθαρά εισπρακτικό μέτρο. Για την αύξηση στα τιμολόγια. Έρχεται αύξηση στα τιμολόγια. Αυτό σας το λαμβάνετε υπόψη σας. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης που διαχειρίζεται το φράγμα Ποσελέμη σε συνεννόηση με τη ΔΕΙΑΗ που έχουν την αρμοδιότητα τιμολόγησης χρέωσης των υπηρεσιών ύδατος ανακοίνωσαν την αύξηση στα τιμολόγια νοικοκυριών λόγω ενεργειακού κόστους από 20 λεπτά το κυβικό στα 35 λεπτά από 1η-1η-2024. Επικαλούμενοι τι? Επικαλούμενος μάλλον ο ΟΑΚ το νέο κατάπτυστο νόμο με τη νέα υπεραρχή, τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων των Ενέργειας και Υδάτων, που επιβάλλει ανάκτηση κόστους με βάση την κοινοτική οδηγία πλαίσιο του 2000. Αυτό είναι το κριτήριο που πάντα αποβαίνει σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Τώρα, σε σχέση με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Καταρχήν δώσατε απάντηση εσείς για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Στην ερώτηση. Τα ποσά των ΚΑΠ έτους 2023 μας λέτε ύψους 1.800.000 ευρώ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Λέμε λοιπόν εμείς ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο Δήμος Ηρακλείου για μελέτες και αφετέρου έχετε απαγορεύσει την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων παρακρατώντας αυτά τα ποσά που έχουν πληρώσει οι δημότες μέσω της φορολογίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά κυρίως ό,τι συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αν περισσέψουν, μπορεί να εγγραφούν πιστώσεις για άλλες δαπάνες, κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Και όταν γίνεται σε σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική της ανταποδοτικότητας. Είναι μάλλον σε σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, θες έργο, θες καθαρό νερό, ποιοτικό, πλήρωσε. Αυτή είναι η ουσία. Τα 60 εκατομμύρια σε έργα που επικαλείται ο Δήμος Ηρακλείου δεν αφορούν στο σύνολό του την ίδρυυση, γιατί αυτό λέει ο Δήμος Ηρακλείου. Μόνο τα 26 αφορούν την ίδρυυση και τα υπόλοιπα αφορούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων. Ή και το Αντώνη Τρίτση. Επειδή απαντήσατε για τον Αντώνη Τρίτση. Λοιπόν, ακόμη εξετάζει η κυβέρνηση, αυτή είναι η απάντησή σας, την ένταξη στο Τρίτση, την πρόταση της ΔΕΙΑΗ προϋπολογισμού 9,5-9,600 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ακόμα ψάχνετε χρηματοδοτικό εργαλείο. Μέχρι πότε? Εδώ η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Πάγια θέση του ΚΚΕ ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Έγκαιρα είχε αποκαλύψει ότι όπως απελευθερώθηκαν σταδιακά από την κρατική προστασία τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, έτσι έρχεται και η σειρά του νερού. Από αυτή την άποψη είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των νερών, την οποία υπηρετήσατε όλοι διαχρονικά. Είμαστε αντίθετοι στην πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει και να συγχωνεύσει τις 126 ΔΕΙΑ της χώρας που θα διαμορφώσει το πλαίσιο και θα επιταχύνει τον τρόπο από την παραχώρηση της κερδοφόρας διαχείρισης του νερού σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά είπαμε και στη συνάντηση που είχαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Και φυσικά όλα αυτά πατάνε διαχρονικά στις πολιτικές τις δικές σας. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά θέλω να δω μια δεύτερη ευκαιρία στην δεύτερη τοποθέτησή σας. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει επαρκείς και συστηματικούς ελέγχους για την ποιότητα του νερού που φτάνει στις βρύσες των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των στρατοπέδων, των κοινωνικών δομών κτλ. Πρέπει να μας πείτε ποιο είναι το σχέδιο των μελετών, έργων, χρηματοδότησης, αύξησης της ποσότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων. Τι μέτρα θα πάρετε για να καταργήσετε το ΦΠΑ στην τιμή του νερού, να μειωθούν τα τιμολόγια κατά 30%, να σταματήσει η διακοπή του νερού που μπορεί να κρατήσει 10, 15, 20 μέρες. Και φυσικά να καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι. Γιατί το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης που βιώνουν όχι μόνο οι Ηρακλειώτες, όλοι οι πολίτες, είναι το αποτέλεσμα των νόμων και των νομοθετικών πλαισίων και η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για το νερό που οδηγεί στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και της επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα για τη διαχείριση του νερού στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκληρώσει την επεξεργασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, νομίζω και στη Βουλή θα υπάρχει άφθονος χρόνος προκειμένου να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα. Το σίγουρο είναι ότι η διαχείριση του νερού και ως κοινωνικό αγαθό είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ σοβαρή, ιδίως λόγω της κλιματικής κρίσης και ιδίως λόγω ειδικών και δύσκολων περιπτώσεων, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, όπως είναι η Κρήτη, που υπάρχει, χρειάζεται την καλύτερη δυνατή διαχείριση του νερού. Τώρα, πρώτον, για τα τιμολόγια. Ο κάθε Δήμος ή κάθε ΔΕΙΑ ορίζει το τιμολόγιο το οποίο κρίνει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η αυτοδιοίκηση. Και γι' αυτό κρίνονται. Δεν μπορεί το κράτος να έρθει και να πει τόσο θα βάλει στο Α. Στον Α Δήμο τόσο, στο Β τόσο, στο Γ. Η αυτοδιοίκηση αποφασίζει και κάνει αυτό που θεωρεί σωστό με βάση τους πόρους που έχει, με βάση το σχέδιο που έχει, με βάση την πραγματικότητα που έχει. Δεύτερον, η αρμοδιότητα, ο έλεγχος του νερού είναι της αρμόδιας ΔΕΙΑ. Εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών
δεν είμαστε το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για τη Διαχείριση του Νερού. Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, γίνανε δεκάδες έλεγχοι και από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ποιότητα του νερού μετά τις πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες. Τρίτον, τα έργα εκτελούνται. Το 2024 θα έχει αντικατασταθεί όλο το δίκτυο ίδρυυσης μέσα στον αστικό ιστό του Ηρακλείου, μέσα στο σχέδιο πώλησης του Ηρακλείου. Αυτό λέει η ιδέα, δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε ότι θα προχωρήσει. Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι από τα προβλήματα που έχει η χώρα γενικά, διαχρονικά, και είναι άλλη κουβέντα αυτή, πολύ πιο μεγάλη, και ιδίως. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι τα κομμάτια που αναφέρατε και στον Τηλισσό και ένα κομμάτι που χρειάζεται την κατάσταση. Εμείς δουλεύουμε με το Υπουργείο Οικονομικών να ετοιμαστεί ένα διάδοχο ουσιαστικά του Τρίτσι, προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν έργα. Το πρόγραμμα Τρίτσι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έδωσε ανάσα, είχε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι συνίδρευση, τα φορά αντικατάσταση αγωγών οι οποίοι ήταν πεπαλούμενοι, ήταν την προμήθεια υδρομέτρων, είτε ήταν βελτιώσεις για τη διαχείριση του νερού. Πάρα πολλοί δήμοι εντάχθηκαν σε αυτό και αξιοποιούν τους πόρους και ολοκληρώνουν τα έργα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν μπήκανε και δεν ενταχθήκαν εγκαίρως και τις κοιτάζουμε. Είμαστε ήδη και σε συνεργασία και με τη Νέα Δημοτική Αρχή, η οποία θα αναλάβει από την πρωτοχρονιά, προκειμένου να δώσουμε τις λύσεις εκεί που χρειάζεται και εκεί που είναι ανάγκη. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν πρέπει να συζητάμε το 2024 για θέματα νερού και για θέματα ποιότητας νερού ή ακόμα και περιορισμένης χρονικής διάρκειας κατανάλωσης νερού. Ευχαριστώ.